Γιατί το λέμε αυτό, γιατί θα πάμε να δούμε τους Έλληνες κυνηγούς φαντασμάτων. Έχουμε Έλληνες κυνηγούς φαντασμάτων. Έχουμε Έλληνες κυνηγούς φαντασμάτων. Στοιχειωμένα σπίτια και τέτοια. Είναι ο Άρης Αλβάνος. Ναι. Μαζί μας, ο δημοσιογράφος μας, μαζί με το Μάκη το Λαζαράκι. Άρη, έγινες φαντασμά. Άρη. Καλημέρα. Ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα είναι? Ξέρω, ημέρα εφορίας. Τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα, ξέρετε? Για πες μας. Είναι παγκόσμια ημέρα προθανάτιας εμπειρίας. Ω, Παναγία. Και το μάθαμε τελευταία στιγμή. Σας ακούγαμε και καλύτερα. Ήρθα να δεις τι μέρα έτυχε να έρθουμε να συναντήσουμε το Μάκη και τη Ρόδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δύο ανθρώπους από ένα εφταμελές. Εμείς θα το λέγαμε πλήρωμα γιατί ταξιδεύετε σε ανάγκη. Άρη μου, να σας ακούμε λίγο καλύτερα γιατί σας ακούμε καλά. Νομίζω τα φαντάσματα σε έχουν επηρεάσει. Δεν νομίζω ότι τα φαντάσματα κάνουν κάποια δουλειά για στον ήχο μας. Ναι. Τι κάνετε, δηλαδή κυνηγάτε φαντάσματα εκεί? Καλημέρα. Καλημέρα. Μαγή. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Τα φαντάσματα τι κάνουν, καλά είναι? Φαντασμάτων κατά κάποιο τρόπο. Κυνηγή φαντασμάτων. Εσύ ασχολείσαι πολλά χρόνια με αυτό? Πάρα πολλά. Με την ομάδα είμαι από το 9, αλλά με λίγα λόγια ανακατεύομαι πάρα πολλά χρόνια με αυτά. Μάλιστα. Έχεις βρει, βλέπω εδώ, έχεις κάμερες, υπέρυθρες, μικρόφωνα. Αυτό εδώ είναι ένα λέιζερ, για παράδειγμα, πολύ δικό μηχάνημα μου φαίνεται, ναι, που καταγράφει θερμοκρασίες. Τι χρησιμοποιείτε για να ψάχνετε φαντάσματα? Ακριβώς. Μηχανικά μέσα, λέιζερ, το υπέρυθρες κάμερες, βίντεο, για να μπορέσουμε να καταγράψουμε αυτά που ίσως να δούμε με τα μάτια μας. Και τι έχετε βρει μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει λίγες φωτογραφίες, κυρίως έχουμε καταγράψει ήχους, ομιλίες, να μας μιλάνε, να μας πούνε φράσεις, ονόματα. Σε εσάς προσωπικά έτσι μιλάνε? Ή γενικώς μιλάνε μεταξύ τους? Συγγνώμη έτσι, αλλά και εμάς μας φαίνεται πολύ περίεργο τώρα. Όχι, πηγαίνουμε σε διάφορους χώρους και κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και περιμένουμε μήπως πάρουμε απάντηση. Οι απαντήσεις δεν μπορούμε να τις ακούσουμε με το γυμνό αυτή, οπότε έχουμε δημοσιογραφικό καθήκον. Να ρωτήσω κάτι. Εκεί που συνεδριάζει η Τρόικα, έχετε στήσει κανένα μικρόφωνο? Γιατί έχουμε το φάντασμα της Τρόικας που κρεμάται πάνω από όλους μας. Έλατε. Αν τελικά, ρε παιδί μου, θα φύγουν κάποια στιγμή από την Ελλάδα. Ωραίο θα ήταν. Έχετε πάρει καμία απάντηση? Τίποτα ακόμα. Τίποτα. Και εδώ βλέπω τον Άρη μας κάνει με το λέιζερ. Μάλλον θέλει να διώξει την Τρόικα, αλλά Άρη μου με το λέιζερ δεν φεύγει η Τρόικα. Πίστεψε. Έχετε 29 βαθμούς θερμοκρασία από ό,τι βλέπω. Ναι. Ναι. Σας μετρήσαμε. Να σας πω, αυτούς 29, δεν υπάρχουν. Συγγνώμη, 29 αυτούς... βαθμούς ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με 29 βαθμούς, Άρη μου. 29 βαθμούς θερμοκρασία. Λοιπόν, 36 και 6 κρέατα, υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν. Ναι. Τι θα τους λέγατε εσείς? Σιγά, θα πει κάποιος, σιγά μην υπάρχουν φαντάσματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστέψει ότι θέλει, ρε παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, σας φωνάζουν σε κάποια σπίτια οι πολίτες που μπορεί να νιώθουν κάποια παρουσία? Ναι. Τι ακριβώς? Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Μας φωνάζουν να έρθουμε με τα μηχανήματά μας, ναι, να κάνουμε τον έλεγχο. Μήπως καταφέρουμε και καταγράψουμε κάτι, είτε φώτο, είτε βίντεο, ήχο. Ναι. Γιατί υπάρχει κάτι και τους έκανε να σας καλέσουν? Έχουν κάποια εντύπωση. Πρόσφατα μας καλέσαν σε ένα σπίτι, της Κατερίνας στο σπίτι, και εκεί υπήρχαν φαινόμενα. Πράγματα να μετακινούνται, κινήσεις. Από μόνα τους. Κάτσε τώρα, εγώ με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε για τις αιτίες. Κύριε Λαζαράκη, εγώ αντιλαμβάνεστε και λόγω του. Πώς το είπατε? Μαζαράκη. Μαζαράκης, ναι. Μαζαράκης. Γιατί γράφουμε εγώ Λαζαράκης. Ναι. Κύριος Μαζαράκης, επειδή εγώ αντιλαμβάνεστε ότι το κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί. Καλά κάνετε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν φαντάσματα. Αλλά. Είπαμε, προσέξτε. Έχει όχι, όχι, προσέξτε. Προσέξτε. Το προχωράω, θα έρθω σε εσάς. Όταν όμως μου λέτε ότι πάτε σε ένα σπίτι και καταγράφετε κάποια πράγματα, με ξεπερνάει. Δεν μπορώ δηλαδή μετά. Εγώ δεν τα πιστεύω τα φαντάσματα. Έτσι, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Αλλά αν τώρα ο κύριος Μαζαράκης έχει. Το ανεξήγητο όμως. Το ανεξήγητο, ναι. Θέλω να μας εξηγείτε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχετε εικόνες, έχετε βίντεο, έχετε ήχους καταγεγραμμένους σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς μέσα. Συνήθως προσπαθούμε να πάμε σε μέρη που υπάρχουν κάποια περίεργα φαινόμενα. Αυτό κυνηγάμε. Κάποιος που να μας πάρει τηλέφωνο, να μας ενημερώσει ότι παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο εδώ. Όπως η Κατερίνα που μας ειδοποίησε πρόσφατα. Και μετά τι εξαφανίζεται? Δηλαδή, μόλις εμφανίζεστε εσείς, κάνετε κάποιες διαδικασίες. Δεν θα πω μαγικά. Κάνετε κάποιες διαδικασίες και εξαφανίζονται αυτά? Όχι, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γι' αυτό πάμε και προσπαθούμε. Στείλουμε τις μηχανές και στη χειρότερη περίπτωση αφήνουμε να καταγράφει και φεύγουμε. Η δουλειά σας είναι να τα βρείτε, όχι να τα διώξετε. Όχι, άλλοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Εμείς είμαστε μόνο να τα. Τι μηχανές είναι αυτές, κύριε Μαζαράκη? Υπέρυθες φωτογραφικές μηχανές και βίντεο. Ναι. Δημοσιογραφικό καστοφωνάκια, λέιζερ, πλαστικό, θερμοκρασία. Αυτό με τη θερμοκρασία, μισό λεπτό, και το έχω δει σε αεροδρόμια. Ξέρετε, όταν είχε γίνει η ιστορία με την όσο των πτηνών κτλ., ναι, όταν πέρναγες από τα αεροδρόμια, σου ρίχνανε ένα τέτοιο λέιζερ και ψάχναν να δουν αν έχει πυρετό. Ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, καταγράφουν τη θερμοκρασία σου εξ αποστάσεως, mm-hmm, και αν βλέπαν ότι έχει παράσει τους 37 βαθμούς, σε σταματάγανε. Ναι, αυτό είναι αυτό το μηχάνημα που κρατάει. Αυτό ακριβώς. Εσείς λοιπόν με αυτό το μηχάνημα σε ένα χώρο μπαίνετε σε ένα σπίτι. Το σπίτι να έχει 27-28 βαθμούς, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, ναι, ναι, έτσι μέχρι, ναι, και 30, εγώ σου λέω. Εσείς λοιπόν
με αυτό το λέιζερ στοχεύεται σε κάποια σημεία του σπιτιού και διαπιστώνεται διαφορετικές θερμοκρασίες. Ακριβώς αυτό έχουμε δει, μέχρι και 15 βαθμούς διαφορά μέσα σε ένα χώρο. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, αν υπάρχει ένα φάντασμα, είναι πιο πάνω η θερμοκρασία ή πιο κάτω? Όχι. Τι γίνεται? Για να γίνει αυτή τη διαφορετική αλλαγή θερμοκρασίας, πρέπει, λέμε, και από ό,τι έχουμε παρατηρήσει από άλλη κυνηγή φαντασμάτων της Αμερικής, η θερμοκρασία στο χώρο πέφτει, γιατί αντλούν ενέργεια και δύναμη από το χώρο, δηλαδή από θερμότητα. Η ακτίνα διακόπτεται, μπορεί να στοχεύεται, ας πούμε, τον τοίχο όπως κάνω εγώ τώρα και μπορεί να το δείξει η κάμερα, και αν περάσει από μπροστά κάτι, η ακτίνα θα πάθει αυτό που σούπα, καταγράφει τον Τόμσεν όταν περνάει ο Τόμσεν. Θα διακοπεί. Ναι. Πρόσφατα είχαμε πάει πάνω στη Πάνηθα στο γνωστό Δοξενία και με ένα παρόμοιο λέιζερ, το οποίο βάζει μια κουρτίνα στον τοίχο με πολλά αστεράκια. Σκιάχτηκα λίγο. Κάποια αστεράκια διακοπήκαν. Δηλαδή είδαμε κάτι να κινείται μέσα στα... Και τώρα μας πειράζουν τα φαντάσματα, μπορεί να μας ενοχλήσει και πώς. Τι να σε πειράξουν τα φαντάσματα? Μας ενοχλούν για κάποιο λόγο, έχουν κάποιο λόγο. Κάτι θέλουν να πούνε, κάτι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή... Τα νιώθουμε. Συνήθως τα νιώθεις σαν ένα τριχύλα ή σαν αέρα. Συνήθως τοπικά, όχι γενικά, δηλαδή να μπες μέσα σε ένα χώρο και να νιώσεις... Πιο έντονο η παρουσία, πώς μπορούμε να νιώσουμε εμείς? Λοιπόν, Άρη μου, εγώ έχω να προτείνω το εξής. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν φαντάσματα ή όχι. Εγώ ξέρω ότι η Τρόικα σε λίγο καιρό θα είναι πάλι εδώ. Θέλω λοιπόν με αυτά τα μηχανήματα που έχετε να πάτε μέσα, να τους τρομάξετε, να σηκωθούν να φύγουν. Κατάλαβα. Παιδιά, εκεί μόνο δαίμονας. Δεν έχει τίποτα άλλο. Θέλουμε εξορκισμό δηλαδή. Εκεί θέλουμε άλλη διαδικασία. Να φύγουν τα κακά να δέσουν. Ωραία, πάντως να σας πω κάτι. Μας αρέσει έτσι να κάνουμε και λίγο εναλλακτικά θέματα. Εμείς η άποψη της εκπομπής είναι συγκεκριμένη και δεδομένη. Εντάξει, ακούμε τις απόψεις. Κάποιοι άνθρωποι τα πιστεύουν αυτά. Δεν ξέρεις, κάποια πράγματα δεν φαντάζεσαι κάποια στιγμή να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να πούμε εμείς ότι είμαστε άσχετοι και δεν ξέρουμε.